Απόγνωση στους συγγενείς των αγνοωμένων του Γυροφέρι Ολύμπια προκαλεί διακοπή των ερευνών. Πόσες ώρες είναι από εδώ να το ρημουλκίσουμε στο Μεσολόγγι? Είναι πάνω σχεδόν 12 ώρες. Τι θα γίνει? Και είπανε ότι όσο το ρημουλκούνε δεν θα το σβήνουν κιόλας. Αυτό θα ξαναφουντώσει. Δηλαδή τι περιμένουμε, ας πούμε, να πάρουμε τέφρα? Οι επιχειρησιακές δυνατότητες των σωστικών συνεργείων της ΕΜΑΚ εξαντλήθηκαν και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως μόνη λύση για να συνεχιστούν οι έρευνες 5 ημέρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς αποφάσισε να ρημουλκηθεί το φλεγόμενο πλοίο στον Πλατήγιαλο Ετωλοακαρνανίας, μακριά από πυκνοκατοικημένη περιοχή. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσε το Υπουργείο μας ότι έχουν εξαντληθεί οι επιχειρησιακές δυνατότητες έρευνας και διάσωσης επί του επιβατικού οχηματογού πλοίου Γεωροφέρι Ολύμπια στη σημερινή του θέση. Για το λόγο αυτό, ζήτησε τη μετακίνηση του πλοίου σε ασφαλή λιμενά, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις των στελεχών της ΕΜΑΚ με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι συγγενείς των αγνοωμένων ζήτησαν το πλοίο να δέσει στο λιμάνι της Κέρκυρας για να μην διακοπούν οι έρευνες. Όμως αυτό κρίθηκε αδύνατο εξαιτίας της τοξικότητας. Αυτό σημαίνει ότι αύριο θα είναι αύριο το καράβι εκεί, που σημαίνει και άλλος πολύτιμος χρόνος. Δεν υπάρχει ελπίδα να βγει κανένας ζωντανός. Απαιτώ αυτή τη στιγμή να ρημουλκηθεί το καράβι στο λιμάνι της Κέρκυρας και δεν ακούω κανέναν δήμαρχο και δεν με ενδιαφέρει καμία περιβαλλοντική συνέπεια. Έπρεπε να το είχαν φροντίσει από την πρώτη στιγμή, να το είχαν σβήσει και να είχαν προνοήσει και όχι την τρίτη μέρα. Στη διάρκεια της διαδικασίας ρημούλκησης, η οποία θα κρατήσει πάνω από 15 ώρες, οι έρευνες σταματούν και θα ξεκινήσουν όταν πλέον υπάρξει ασφαλής πρόσδεση σε λιμάνι.